οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι 250 τετραγωνικά. Η σημερινή σύσκεψη εκφράζει τη βασική μας αντίληψη για την αναγκαιότητα ανοιχτού διαλόγου και κοινής τάσης και ή δυνατόν κοινής απόφασης για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα με τους αρμόδιους φορείς, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και για τη σημερινή συγκέντρωση που κληθεί η Δήμαρχη, ο πρόεδρος του Υπηρετήριου Υγείας, όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι, οι φορείς επαγγελματίων, τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία των εργαζομένων, οι περιφερειακοί σύλλογοι, οι εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες, φορείς των ξενοδόχων και του τουρισμού και εκπρόσωποι των αναγνωτών. Νομίζω έξω στη γραμματεία πρέπει να έχει δώσει καθένας την ιδιότητα που έχει για να μπορούμε κι εμείς να συνεργαζόμαστε. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα της απόφασης, αλλά θεωρώ απαραίτητο το διάλογο και τις προτάσεις ώστε η όποια απόφαση να είναι κοινωνικά δίκαιη, να υπηρετεί τον νόμο, να είναι προς όφελος όλων των επιχειρηματιών, εργαζομένων, επισκεπτών και την οικονομική ανάπτυξη, για την οικονομική ανάπτυξη του νόμου μας, να υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, να εναρμονίζεται με τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Επειδή το θέμα αυτό αφορά την επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα και την βιωτική κίνηση, τα εργατικά δικαιώματα, τη ζωή των επιχειρηματιών και των εργαζομένων και τη κοινωνική ανάγκη για την κυριαρχική αργία και την ίδια την οικογενειακή ζωή, τις θρησκευτικές ανάγκες και υποχρεώσεις των πολιτών, όπως πολύ σωστά βάζουν κάποιοι, την επιβάρυνση του κόστου της λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων και την οικονομική κρίση και την πολύ μεγάλη οικονομική στενότητα. Προπαγάνδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα του κυρίου Κατζηδάκη, ο οποίος παραπληροφορεί δυστυχώς με μονόλογο στις κεντρικές τηλεοράσεις και δεν δέχεται αυτό ένα ζήτημα να το συζητήσουμε. Και ενώ ξέρει ότι σε έρευνα που το έχει παραδώσει η ΕΣΕΕ, το 98,2, αυτό έγινε πριν ένα χρόνο, σε όλη, από όλη την Ελλάδα, δεν θέλουν να ανοίγουν οι Κυριακές. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο, έχει πάρει θέση και η Εκκλησία. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς που θέλει να μας αφανίσει για τους δικούς του λόγους ο κύριος Υπουργός. Εμείς βέβαια το ξέρουμε, τον μάθαμε πλέον, ότι ο κύριος Υπουργός είναι ένας απλός υπάλληλος στιγνός των πολυεθνικών εταιριών και προσπαθεί τόσα χρόνια με διάφορους τρόπους και μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει και τώρα θέλει να μας τελειώσει. Επειδή λοιπόν πριν έρθουν εδώ είναι όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της Ηλίας, από την Κρέστα Ζαχάρο, Ολύβια, Πύργος, Βαρθολομιό, Βάρδα, Γαστίν κλπ. Όλοι δηλαδή, και αποφασίσαμε, κουβεντιάσαμε το θέμα που μας προβληματίζει, γιατί έχουν ανησυχήσει πάρα πολύ για αυτό το θέμα και πήραμε μία απόφαση, την οποία θα την πω πιο κάτω. Αλλά θέλω να πω όμως για τη συμπεριφορά του κυρίου Υπουργού και την επιμονή του, ενώ γνωρίζει, και εδώ ήθελα να κάνω μια παρένθεση, εδώ υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας πλέον, όταν ξέρει ότι εμείς βγάλαμε τη δημοκρατία και αυτός έπρεπε να την τζογοπατήσει και να την υπηρεμήσει, διότι όταν είναι 98,2 και όταν είναι η Εκκλησία σύσσωμη και λέει όχι, όταν λένε οι εργαζόμενοι όχι, και αυτός αγνοεί τις πλειοψηφίες, για μένα με συγχωρείτε, δεν λέγεται δημοκρατία αυτή η παρένταση. Και κοιτάει με διάφορα κερκίδια, με ψέματα, όπως για παράδειγμα, για να παραπλανήσει, λέει, εγώ θέλω, το λέει για τους αυτούς που δεν γνωρίζουν, τι θα πει ανταγωνιστικότητα, τι θα πει χρηματικότητα. Λέει, μέχρι 250 τετραγωνικά διασφαλίζω τη μικρομεσαία επιχείρηση. Μιλάμε για μεγάλο ψέμα. Και του έχουμε πάει μέσω ΕΣΕΕ του κυρίου Υπουργού τον νόμο περί ανταγωνιστικότητας και του λένε, ο νόμος λέει, δεν μπορεί να ξεχωρίσεις κανέναν, επομένως είναι αυτό το επιχείρημα δεν είναι σωστό. Αλλά αυτός επιμένει να το λέει στις τηλεοράσεις γιατί θέλει συνενόχους. Ή θέλει να στρίψει, να κάνει τον κόσμο, ειδικά τους δημοσίους υπαλλήλους, να πούνε, γιατί να μην εγώ και την Κυριακή να ψωνίσω. Δεν ξέρουν ότι την επόμενη φορά θα έρθει η σειρά τους και την Κυριακή και οι δημόσιοι υπάλληλοι να δουν στο κανάλι αυτό. Ήδη οι τράπεζες το συζητούν.